Κύριε Πολάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι εδώ για να υπερασπίσω δύο τροπολογίες. Την πρώτη που θα πω αμέσως τώρα, με γενικό αριθμό 723 και ειδικό αριθμό 40, που αφορά την προσθήκη στο άρθρο 53 που ρυθμίζει τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που ως καθοδικός διάδοχος είχε αναλάβει η ΕΟΠΗ για πριν το 12, προσθέτουμε και τη ρύθμιση η οποία αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΗ μετά το 12 και έως 34 του 16. Με αυτή τη ρύθμιση δίνουμε τη δυνατότητα, με αντίστοιχη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για τα χρέη πριν του 12, να εξοφλήσει ο ΕΟΠΗ το σύνολο των χρημάτων τα οποία οφείλονται με την παρακράτηση του 10% από την πληρωμή στους παρόχους του και σε ορισμένες περιπτώσεις για κάποιους παρόχους το σύνολο της οφειλής που για λόγους διαδικαστικούς, γραφειοκρατικούς κτλ. Κτλ. Δεν είχαν αποδοθεί τα έτη 13 και 14. Η πληρωμή μέσω των ληξιπρόθεσμων, του προγράμματος των ληξιπρόθεσμων, των οφειλών αυτό, έχει δύο τεράστια πλεονεκτήματα. Πρώτον, δίνει ζεστό χρήμα στην αγορά. Υπολογίζεται ότι με τη ρύθμιση που περιέχεται στο άρθρο 53 και με τη ρύθμιση που προστίθεται με αυτό εδώ, θα πέσουν στην αγορά περίπου 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ. Και δίνεται η δυνατότητα να γίνει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορέσει ο ΕΟΠΗ να βγάλει τα βαρύδια και να εισπράξει από τη φετινή χρήση, δηλαδή από τις φετινές καταβολές που πρέπει να κάνει προς τους παρόχους του, ένα πολύ μεγάλο μέρος του clawback το οποίο έχει συσσωρευτεί από τα έτη 12, 13, 14 κτλ. Και δεν έχει συμψηφιστεί. Αυτό σαν αποτέλεσμα θα έχει, γιατί θα κρατηθεί ένα μεγάλο μέρος clawback τώρα, χωρίς όμως να δημιουργηθούν συνθήκες ασφυξίας στην αγορά. Γιατί αν κρατήσεις 4-5 μήνες και δεν πληρώσεις τους παρόχους, ουσιαστικά κάποιους μικρούς αδύναμους θα τους κλείσεις. Δίνοντας όμως τα χρήματα, τα παλαιότερα, ζεστό χρήμα, μέσω του προγράμματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορείς να κάνεις την κράτηση από τη φετινή χρήση. Και το τρίτο και σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι ότι οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες μπαίνουν στον ΕΟΠΗ, από τη φετινή χρονιά, από τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες πάνε και πάρα πολύ καλά, κύριε Πετρόπουλο, όπως ξέρετε, έτσι και ο στόχος των 4 δις που έχουμε βάλει θα πιαστεί. Όπως έχουμε συνεννοηθεί με τον κύριο Πετρόπουλο, για πρώτη φορά στα χρονικά του ΕΟΠΗ, θα μπορέσει να υπάρξει διαθέσιμο χρήμα το οποίο θα στραφεί με βάση την πολιτική μας επιλογή και την ταξική μεροληψία που λέει και ο συνάδελφος ο Αντρέας Οξανθός προς τα νοσοκομεία για τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων, όπου να θυμίσω εδώ, γιατί κάποιοι έχουν κοντή μνήμη, ότι φέτος για πρώτη χρονιά ο ΕΟΠΗ από την κατασκευή του έχει δώσει μέχρι στιγμής στα δημόσια νοσοκομεία πάνω από 210 εκατομμύρια ευρώ πραγματικό χρήμα. Αυτή είναι η πρώτη τροπολογία. Η δεύτερη τροπολογία τώρα έχει να κάνει με το ΕΚΑΒ. Είναι με γενικό αριθμό 717 και ειδικό αριθμό 34. Εδώ θα αναγκαστώ να πω και κάποια πράγματα για την κινητοποίηση που με ενημέρωσαν ότι έγινε και την ομιλία της κυρίας Χριστοφιλοπούλου πριν κτλ. Θα αναφερθώ καταρχήν στην τροπολογία. Τι κάνουμε αυτή την τροπολογία? Πρικοδοτούμε το ΕΚΑΒ με ένα ποσό κάθε χρόνο μέσα από τον ΕΟΠΗ. Λέμε ότι το ΕΚΑΒ θα παίρνει κάθε χρόνο για τις ανάγκες των αεροδιακομιδών που εκτελεί και οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ ή και ανασφάλιστοι, πρικοδοτείται με το 0,86% του 1,402 που είναι οι δαπάνες υγείας πλην φαρμάκων. Και ότι αυτά τα χρήματα που είναι περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ θα δίνονται από τους κωδικούς που αφορούν τα νοσοκομεία και τη δημόσια υγεία. Προσέξτε τώρα. Λύνουμε ένα πρόβλημα που κρατάει από το 80. Από το 80. Υπάρχουν απλήρωτες διακομιδές προς την πολεμική αεροπορία ακόμα από τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000. Ξέρετε πόσο έχουν συσσωρευτεί αυτά τα χρέη? Γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ έχουν συσσωρευτεί τα απλήρωτα χρέη. Και βγαίνουν και μας κουνάνε το δάχτυλο. Ή να τρελαίνεσαι, ή να παίρνεις φόρα. Με αυτόν τον τρόπο και με την αναδρομική ισχύ από πρώτη πρώτη του 12 που δίνουμε, θα εξοφλήσουμε και σε συμφωνία με την αεροπορία, για την εκείνη εποχή των κουρεμάτων τώρα,
50 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν προς τα εκεί, έναντι παλαιών οφειλών. Και κάθε χρόνο το ΕΚΑΒ θα προκοδοτείται με 12 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα είναι και για τις αεροδιακομιδές και για τις πλωτές διακομιδές και για την πληρωμή των επικουρικών του γιατρών, που ούτε αυτό είχε ρυθμιστεί ποτέ από αυτούς που μας κουνάνε το δάχτυλο, και θα έχει και χρήματα για να κάνει και ανανέωση του εξοπλισμού του. Διότι από το ύψος των 11, 12 και 13 εκατομμύρια ευρώ έφτιαξε κάποιες χρονιές το κόστος των αεροδιακομιδών μόνο, και από 2 εκατομμύρια ευρώ που έφτασε το κόστος των πλωτών διακομιδών στα νησιά των Κυκλάδων, με τους γνωστούς καϊκτσίδες εκεί από την Άξο και άλλα νησιά, αυτά τα λεφτά, αυτή τη στιγμή, με αυτά που κάναμε και κάνουμε, και τι κάναμε, τη βάση, τη χρήση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων για τις διακομιδές, τη βάση στη Σύρο την οποία εγκαινιάζουμε τη Δευτέρα και μειώνει στο μισό το χρόνο των διακομιδών, με τη συμφωνία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και τη χρήση 2 πλωτών μέσων του λιμενικού, τα οποία μετασκευάζονται για να κάνουν αυτά τις πλωτές διακομιδές και να πληρώνουμε μόνο το καύσιμο και όχι 3.000 και 5.000 που μας χρεώνανε οι διάφοροι τοπικοί, ας πούμε, που είχαν βάρκες και βγάζανε ένα πλωτό κάθε χρόνο μόνο από το ΕΚΑΒ. Αυτό λύνουμε, συνάδελφοι. Αυτό λύνουμε. Δίνουμε 12 εκατομμύρια κάθε χρόνο στο ΕΚΑΒ. Πρακτικά του δίνουμε παραπάνω από το 50% του προϋπολογισμού που είχε μέχρι τώρα. Και βγαίνουν και μιλάνε. Αντί να πούνε ευλόγησον, να το πω κι αλλιώς δηλαδή. Κύριε Υπουργέ, συντομεύστε. Και δύο συγκεκριμένα. Μα να συντομεύσουμε όμως. Υπάρχει μια καταδί. Υπάρχει μια. Πώς το λένε. Υπήρξε μια κατηγορία ότι εμείς, λέει, ποιοι εμείς, πάμε για ιδιωτικοποίηση των διακομιδών. Εδώ τώρα ο αντιπολιτευτικός ίστρος τυφλώνει. Και όταν τυφλώνεσαι, κουτουλά στον τοίχο. Η διάταξη η οποία αναφέρουν, που είναι η παράγραφος 3, είναι διάταξη η οποία ψηφίστηκε το 1999. Η κυρία Χριστοφιλοπούλου που ήταν τότε, στο Κοδισό. Το 1999 είναι η διάταξη, η οποία μπήκε και δεν τη βγάζουμε για να προλάβουμε μια έκτακτη κατάσταση. Εάν κάτι συμβεί, χαλάσουν όλα τα ελικόπτερα, δεν έχουμε λιμενικά, να μπορούμε να κάνουμε σύμβαση ή γίνει κάποια μαζική καταστροφή και χρειαστούμε παραπάνω μέσα, να μπορούμε να κάνουμε σύμβαση με κάποιες εταιρείες για να μπορεί να γίνεται αυτή η μεταφορά. Δηλαδή, και εδώ τώρα έρχομαι στο σωματείο του ΕΚΑΒ, ας πούμε, το οποίο μάλλον είναι και αυτό. Δηλαδή, πού ήταν το. Δεν την ξέρει το σωματείο του ΕΚΑΒ από το 1999 στο νόμο του ΕΚΑΒ ότι υπάρχει αυτή η διάταξη? Τώρα την ανακάλυψαν οι αντάρτες του ΕΚΑΒ με επικεφαλής τον καπετάν Μαθιόπουλο, ότι εμείς θα ιδιωτικοποιήσουμε. Θα το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Και πού ήταν τόσο καιρό το σωματείο που διαρριγνύει τα ημάτια του περί ιδιωτικοποίησης, όταν οι πλωτές διακομιδές με τα πλωτά μέσα από την Άξο φτάνανε 1,5 και 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο? Πότε σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στην εκχώρηση της ιδιωτικοποίησης? Η σημερινή κινητοποίηση ήταν κινητοποίηση όχι διεκδίκηση και πάλι ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, ήτανε αγωνιστικό σε εισαγωγικά, τηλεοπτικό χωρίς εισαγωγικά, σόου για τη δικαιολόγηση της ύπαρξης, όχι του σωματείου, αλλά συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό το πράγμα είναι. Οι οποίοι βλέπουν ότι δεν θα έχουν ρόλο ύπαρξη σε λίγο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η πολύ σκληρή πραγματικότητα. Πρικοδοτούμε το ΕΚΑΒ με 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λύνουμε το πρόβλημα των διακομιδών άπαξ και διαπαντός. Πληρώνουμε τα χρέη που υπήρχαν από το ΕΚΑΒ προς την πολεμική αεροπορία. Και βγαίνει το σωματείο να μας πει ότι ιδιωτικοποιούμε επειδή κρατάμε μια διάταξη έκτακτης ανάγκης που ισχύει από το 99 και την ανακάλυψα χτες. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Της αριστερής παρένθεσης από κάποιους προβεβλημένους από τα ΜΜΕ εκπροσώπους σωματείων, τύπου Προέδρου ΙΣΑ, τύπου Προέδρου ΠΟΕΔΗΝ, τύπου Προέδρου του ΕΚΑΒ τώρα, οδηγεί στον αυτοεξευτελισμό κάποιων ανθρώπων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Όποιος έχει αντιρρήσεις, να τους εξηγήσουμε πολύ διεξοδικά. Ωραία, ευχαριστούμε.